μειώσουν το χαράτσι, γιατί δεν βγαίνουμε. Κοντά να πεθάνουμε τη πείνα. Είχαν πει, θα κοπεί το χαράτσι, ότι δεν θα το πληρώσουμε τώρα. Και τώρα ξανά τα ίδια. Πιο ήπιο θα είναι το χαράτσι το 2013, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Οικονομικών, που επεξεργάζεται τρόπους για την ελάφρυνση των καταναλωτών μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ. Απλά μας καταστρέψαν. Είδατε εσείς κάτι να είναι πιο ήπιο ή κάτι άλλο πιο ήπιο? Μας έχουν εγδάρει, που έχουμε μείνει χωρίς φράγκο μέσα στην τσέπη. Δεν έχουμε να φάμε ούτε, και τώρα μας βάζουν και καινούρια. Για όνομα του Θεού, πού καταντήσαμε? Η επικρατέστερη εισήγηση προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προβλέπει ότι το χαράτσι θα είναι κατά 15 με 20% μειωμένο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Παίρνω 850 ευρώ και δίνω αυτή τη στιγμή 437 ευρώ στην ΔΕΗ. Με τρία άτομα οικογένεια. Η απώλεια των εσόδων που θα προκύψει εκτιμάται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετάται να επιβαρυνθούν όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Σίγουρα δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε. Μας βάζουν, μας εκβιάζουν και αυτό συνεχίζεται. Δυστυχώς. Από λόγια είμαστε χορτάτοι, που λέει. Από έργα μηδέν. Τι να μας κάνουν οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις όταν δεν παίρνουμε για να μπορούμε να δίνουμε, υποστηρίζουν οι καταναλωτές που καυτηριάζουν το έκτακτο τέλος, κάνοντας λόγο για μόνιμο μέτρο. 510, 371 και 139. Δεν βγαίνουμε, πόσα. Ο γαμπρός μου, τρία παιδιά. Αμετακίνητη εμένει στη θέση της η Δημάρ να μην ψηφίσει στη Βουλή παράταση για την εφαρμογή του χαρατσιού, με το Πασόκ να διαμηνύει πως σε αυτή την περίπτωση θα καταψηφίσει με τη σειρά του. Η συγκυβέρνηση αναζητά δικαιολογίες και τρόπους για να συνεχίσει την επιβολή του εξοντωτικού χαρατσιού, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι αυτό, όπως και τα άλλα βάρβαρα μέτρα, δεν είναι προσωρινό. Εάν αυτό δεν αποτελεί σχέδιο εξαθλίωσης του Έλληνα, τότε τι άλλο είναι? Η ελληνική πλευρά αναμένεται να θέσει ενώπιον της Τρόικα και το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, καθώς και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.